Βασίλης Κατσουγιάννης, διευθυντής της ΑΕΚ του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων. Σήμερα είχαμε την ευκαιρία στο κλείσιμο του συνεδρίου μας που έτρεξε από την Παρασκευή και ολοκληρώνεται αύριο, να κάνουμε ένα κλινικό φροντιστήριο στον εξωτερικό χώρο του Μήλου του Ματσόπουλου σε συνεργασία με την ΟΠΚΕ Τρικάλων και την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Επιχείρησαν λοιπόν σε ένα σενάριο τρομοκρατικού χτυπήματος σε λεωφορείο, όπου επιχειρήσαν οι σχετικές δυνάμεις, αντιμετωπίσανε τον τρομοκράτη και κάναν διαλογή μαζικών απολειών μέσα στο λεωφορείο, και ο σκοπός της άσκησης ήταν ουσιαστικά να δούμε πώς επιχειρησιακά οι μαθητές θα μπορέσουν να αντιμετωπίσουν ένα τέτοιο συμβάν στα πλαίσια του κλινικού φροντιστηρίου. Ασχοληθήκαν με όλο αυτό 4 ομάδες διαφορετικές μαθητών, με την κατεύθυνση των εκπαιδευτών τους, κάνανε διαλογή, αντιμετωπίσαν τις καταστάσεις και προσφέραν τις πρώτες βοήθειες σε μοντέλα θύματα τα οποία πάλι είναι μαθητές της σχολής μας, και θέλουμε να ευχαριστήσουμε φυσικά την διοίκηση του νοσοκομείου, τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΟΠΚΕ Τρικάλων και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και το ΕΚΑΒ της πόλης μας, του νομού Τρικάλων, καθώς και όλους τους συντελεστές και εκπαιδευτές μας και μαθητές. Αυτό είναι και όλο στα πλαίσια της αναβάθμισης της σχολής και κάτι τέτοιο πρώτη φορά γίνεται. Είναι σωστό αυτό που λέτε. Έχουμε αναβαθμιστεί, έχουμε γίνει η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης. Έχουμε την τιμή να διοργανώσουμε το πρώτο πανελλήνιο συνέδριο στην πόλη μας και με τίτλο την αντιμετώπιση των ενός επίγοντος ασθενούς και την επαγγελματική εκπαίδευση, προκλήσεις και καινοτομίες. Θεωρώ ότι το σημερινό ήταν μια μεγάλη καινοτομία για την σχολή μας. Θεωρώ ότι και πανελλαδικά δύσκολα βρίσκει κανείς αντίστοιχες εκπαιδεύσεις, και είμαστε πολύ χαρούμενοι για την έκβαση και την ικανοποίηση όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Σωτηρόπουλος Γιώργος ονομάζομαι, είμαι διασώστης πλήρωμα ασθενοφόρος στο ΕΚΑΒ Ηρακλείου Κρήτης και δικυκλιστής στις μοτοσυκλέτες του ΕΚΑΒ στο Ηράκλειο της Κρήτης, επαναλαμβάνω. Σας είδαμε εδώ στην άσκηση αυτή, όπου συντονίζεται την όλη προσπάθεια των διασωστών, έτσι. Βέβαια, σαφώς έχετε εκπαιδευτεί πάνω σε αυτό το αντικείμενο και θα έχετε λάβει μέρος σε πολλές ανάλογες ασκήσεις, αλλά και πραγματικά περιστατικά. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αυτό προσπαθήσαμε να κάνουμε ήταν να κάνουμε μια προσομοίωση σενάριου, μια τρομοκρατικής ενέργειας, που η ιστορία αφορούσε έναν τρομοκράτη που απειλούσε να σκοτώσει όλους τους επιβαίνοντες στο λεωφορείο. Μόλις έφτασε η αστυνομία, ο τρομοκράτης έχασε τον έλεγχο, έγινε η ανατίναξη του εκρηκτικού μηχανισμού, το αυτοσχέδιο εκρηκτικού μηχανισμού. Είχαμε μέσα τραυματίες, έκανε την απέμβασή της η ΟΠΚΕ και τους ευχαριστώ ιδιαίτερα που συμμετείχαν σε αυτή την άσκηση. Ασφαλίσαν το χώρο, έβγαλαν τον πρώτο περιπατικό που και αυτός υπήρχε περίπτωση να είναι τρομοκράτης, τον ελέγξανε και κατόπιν αυτού έγινε μια διαλογή σύμφωνα με τη μεθοδολογία του Star Triage. Φάνηκε ότι μία κοπέλα είχε πολύ έντονη αιμορραγία στο δεξιό μυρό, σταμάτησε η αιμορραγία, ελέγχθηκε η αιμορραγία με ίσχυμη περίδεση τουρνικέ. Είχε τα σημεία που ενδείκνυαν ότι είναι κόκκινη. Υπήρχε άλλο ένα παιδί το οποίο ήταν σαν ύψιστη προτεραιότητα, αλλά είχε πολύ λίγες πιθανότητες επιβίωσης. Μία έγκυο με ένα ορθοπαιδικό. Άλλο ένα παιδί το οποίο και αυτό είχε λίγες πιθανότητες επιβίωσης. Δύο νεκροί και ένας περιπατικός. Στόχος της προσομοίωσης ήταν οι εκπαιδευόμενοι να συμμετέχουν κάτω από πραγματικές συνθήκες, να αντιληφθούν ότι το μαζικό δεν είναι ένα απλό, δεν είναι ένα απλό γεγονός, ένα απλό συμβάν, ένα απλό περιστατικό ενός ασθενούς. Οι ανάγκες για υπηρεσίες και για τη φροντίδα είναι πάρα πολλές και οι πόροι στα μαζικά είναι λιγότεροι, γι' αυτό ακολουθείτε διαλογή και ακολουθείτε σύμφωνα με διεθνείς οδηγίες και πρωτόκολλα ποιος θα φύγει πρώτος και ποιος θα έχει ανάγκη για άμεση οριστική θεραπεία και παρέμβαση. Σε αυτό το σενάριο το περιστατικό που έπρεπε να φύγει αμέσως ήταν το κορίτσι που είχε την αιμορραγία στο δεξί μυρό, η οποία ελέγχθηκε.
Άρα είναι πολύ σημαντικό, δηλαδή τις πρώτες στιγμές τέτοιων ανάλογων περιστατικών, η ομάδα διάσωσης που θα καταθέσει και ο αρχηγός να γίνει η διαλογή σωστά, ώστε να δώσουν προτεραιότητα στους ανθρώπους που έχουν και την πιθανότητα επιβίωσης. Γιατί κάποιος που έχει ρηγμένο το κεφάλι, πράγμα δεν μπορεί να. Πολύ, πολύ σωστά. Στο συμβάν μαζικών απολειών υγείας, η συμβατική ιατρική σταματάει να λειτουργεί. Λειτουργεί η ιατρική των καταστροφών. Δηλαδή, προσπαθούμε με λίγους πόρους να σώσουμε τους περισσότερους και αυτούς που έχουν περισσότερες πιθανότητες επιβίωσης. Αυτός είναι ο στόχος αυτής της εκπαίδευσης, να καταλάβουν τα παιδιά πώς γίνονται οι προτεραιότητες, πώς βάσει ποιων κλινικών σημείων δίνονται οι χρωματισμοί και πώς φεύγουν μέσα από το όχημα, το οποίο στην συγκεκριμένη περίπτωση ήταν το λεωφορείο. Σε αυτή τη φάση θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τη συνδρομή της αστυνομίας, τη συνδρομή του ΕΚΑΒ, τη συνδρομή της ΟΠΚΕ και επίσης να ευχαριστήσω για την τιμή που έκανε το ΣΑΕΚ, του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων, για την τιμή που μου έκανε για να οργανώσω και να συντονίσω αυτό το σενάριο προσομοίωσης και έπειτα στο δεύτερο στάδιο την εκπαίδευση των τεσσάρων ομάδων από τους εκπαιδευόμενους που συμμετείχαν στο συνέδριο που διενεργήθηκε αυτές τις μέρες στα Τρίκαλα. Βρισκόμαστε στα Τρίκαλα και τα συμβάντα μαζικών απολειών υγείας είναι ένα πάρα πολύ επικαιρό θέμα, γιατί η τοπική κοινωνία εδώ πέρα έχει εκτεθεί σε πολύ μεγάλες πλημμύρες. Υπάρχουν μετακινήσεις πληθυσμού, υπάρχουν καταστροφικές συνέπειες για τον τόπο και σίγουρα αν αναλογιστούμε ότι οι φυσικές καταστροφές όλο και πληθαίνουν και αυξάνονται ραγδαία, πρέπει όλοι οι οργανισμοί, είτε αφορά τους οργανισμούς υπηρεσιών υγείας, είτε αφορά τους οργανισμούς, την αστυνομία, τη δημόσια τάξη, είτε αφορά την πυροσβεστική ή την πολιτική προσπάθεια, να εκπαιδευτούν, να γίνει ένας συντονισμός για να μπορούμε επιτέλους στην Ελλάδα το 2024 να αντιμετωπίσουν και να διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά ένα συμβάν μαζικών απολειών υγείας.